Κυρία Κανέλη, όλοι πιέζουν και ασκούν πιέσεις προς την Τουρκία. Όλοι δείχνουν την Τουρκία σε σχέση με τις προκλήσεις που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, ο Ερντογάν συνεχίζει αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά. Να απειλεί και με όπλο το προσφυγικό. Δεν θα ήμουν τόσο σαφής όσο εσείς ως προς το όλοι. Γενικεύεται δηλαδή, και γενικεύεται επικίνδυνα. Για τη στήριξη εννοείται της Τουρκίας. Ναι, η Τουρκία. Οι μεγάλες δυνάμεις. Πάντως και οι μεγάλες δυνάμεις και στην Ευρώπη. Ακούστε. Δεν πιέζεται η Τουρκία. Διαπραγματεύεται η Τουρκία. Εννοείται ότι δεν το κάνουμε εμείς. Όχι, όχι. Και η πλευρά που εσείς λέτε ότι την πιέζει και η Τουρκία δεν υφίσταται πίεση με την έννοια της Κούβας. Πώς να σας το δώσω να το καταλάβετε. Μην παρουσιάζουμε τώρα την Τουρκία σαν να βρίσκεται σε θέση Κούβας, σε εμπάργκο 35 ετίας ή να απειλείται με εμπάργκο. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία εξακολουθεί να υπογράφει συμφωνίες για εξαγορές και αγορές όπλων με τη Γερμανία. Μάλιστα. Τη μία πίσω από την άλλη. Να ασκεί την επιρροή της στις χώρες του κόλπου και παραπέρα επίσης με αυτόν τον τρόπο. Να αναπτύσσει μια πολεμική βιομηχανία και με ξένα κονδύλια. Πώς πιέζεται, να παραμένει δηλαδή, μέσα στο ΝΑΤΟ. Να παραμένει μέσα στο ΝΑΤΟ. Να εκβιάζει με ασκήσεις ναύτεξ και αυτή την τωρινή για το Καυτελόριζο ή με πολιτιστικές, βάτε όσα εισαγωγικά θέλετε, παρεμβάσεις επίπεδου. Ωραία, επομένως, οι δύο μουφτίδες. Κύριε Κανέλη, πώς την πιέζουμε την Τουρκία. Την Τουρκία θα την πιέσει κάποιος μέσα από το ΝΑΤΟ στο οποίο είναι. Η Ευρώπη δεν μπορεί να την πιέσει. Στο ΝΑΤΟ πρώτα απ' όλα. Στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε σύμμαχοι. Μα είναι στρατιωτικές απειλές. Μα κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει πίεση ένα σύμμαχο. Μα κοιτάξτε να δείτε. Τι πάει να πει τώρα δεν μπορεί να ασκήσει πίεση. Και βέβαια μπορεί να ασκήσει πίεση. Αφού ασκεί πίεση η Τουρκία μέσα στο ΝΑΤΟ και λέει τα S400. Εγώ τα θέλω και θα τα πάρω. Και δεν σα νοιάζει και θα τα κάνω έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να φτιάξω θα το φτιάξω. Άρα γιατί το κάνουν, θα συμμετάσχουν και οι Πακιστάνοι. Εδώ είχαμε Πακιστάνικο αεροπλάνο να περνάει πάνω από τα δικά μας και να πηγαίνει λέγοντας. Ναι, αλλά ξαφνικά έχουμε και αύξηση Πακιστανών προσφύγων. Άρα μαζί πάνε αυτά. Άρα κάποιος πρέπει να δει τη δολοφονική επίδραση που έχει για τα ελληνικά συμφέροντα. Την παίρνω πάνω μου το βάρος της λέξης. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με... Για το προσφυγικό. Μετατροπή των προσφύγων σε τμήμα του οπλοστασίου του διαπραγματευτικού έναντι αυτό τμήματος. Αλλάζει, κυρία Κανέλη. Έναντι τμήματος. Αλλάζει με ποιο τρόπο. Σε όλες τις συμφωνίες. Γιατί βλέπουμε ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια καμπάνια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πιέζει με τον τρόπο του, πολιτικά εννοούμε. Αλλά μέχρι στιγμής αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Μα κοιτάξτε να δείτε. Δείτε ποιοι είναι οι σύμμαχοι του Ερντογάν μέσα στην Ευρώπη. Δείτε ποιοι είναι. Αυτοί που είναι μέσα στην Ευρώπη δεν πιέζονται καν από την Ευρώπη σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δείτε τους Ούγγρους, δείτε τους υπόλοιπους φίλους αυτού δηλαδή, του επίπεδου. Δηλαδή λέτε ότι χωρίς τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ο Ερντογάν θα έχει λιγότερα όπλα. Όχι. Λέω ότι χωρίς, το ανάποδο λέω, ότι χωρίς τη Συμφωνία της Ελλάδας με την... θα μπορούσε κάποιος να ελιχθεί και να αντιπαρατεθεί στη Ρωσία, στην Τουρκία. Αυτό λέω. Ότι θα μπορούσε. Αυτή η συμφωνία, χωρίς τη συμφωνία. Του δίνει θα περισσότερα όπλα. Θα μπορούσε. Θα τον δούνε στο Λονδίνο, ή ο Τζόνσον, ο Μακρόν. Τώρα θα τον δούνε όλοι. Γιατί συμφέρει. Υπάρχει μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που λέει ότι η Ελλάδα γίνεται πρώτο φυλάκιο φυλακή. Και υπάρχει και ένα αντίτιμο γι' αυτό. Και υπάρχει και μια ροή γι' αυτό. Και υπάρχει και ένας τρόπος που λέει η συμφωνία ότι θα τους κρατάτε εκεί. Δεν θα τους αφήσετε να περάσουν. Έχουμε μία συμφωνία, για παράδειγμα, με αυτό που λέμε πια Βόρεια Μακεδονία. Ναι, αλλά τα σύνορα είναι κλειστά από τον καιρό της Ιδωμένης. Ή θυμάμαι λάθος. Οι δρόμοι στα Βαλκάνια έχουν κλείσει προπολού. Άρα δεν υπάρχει διαφυγή προς τα εκεί. Ανακοινώθηκε ένα σχέδιο όμως από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό το σχέδιο δεν είναι η λύση, τουλάχιστον προσωρινή. Ο διπλός εγκλωβισμός παραμένει. Μπορεί να δώσει μια λύση, αν θέλετε, σε ένα επίπεδο ανακουφιστικό για τα παιδιά τα ασυνόδευτα. Για τα νησιά μας. Τα άλλα είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι λέτε. Βέβαια. Απολύτως. Με όλα όσα ακούστηκαν και όλες τις ακρότητες που ακούστηκαν περί ξερονησίων και διαφόρων άλλων πραγμάτων, η Ελλάδα μονιμοποιείται δια της συμφωνίας. Έτσι γίνεται και για σκεφτείτε, Συρίου. Τι θα συμβεί αν η Ευρώπη αύριο το πρωί πει περισσότερα λεφτά στην Τουρκία. Για να αφήνει και περισσότερους να ανακουφιστεί. Το λέει ήδη. Το ερώτημα. Σκεφτείτε ότι ακόμα και αν αλλάξει η συμφωνία, αν δεν αλλάξει το Δουβλίνο, αν δεν σηκώσουμε κυριολεκτικά κεφάλι και να είμαστε σε θέση ως χώρα να εφοδιάσουμε τους επιθυμούντες να φύγουν με νόμιμα έγγραφα, υποχρεώντας τους συμμάχους μας, Ευρωπαίους, βάλτε το συμμάχους εντός εισαγωγικών, να το δεχτούν, πάλι ο διπλός εγκλωβισμός θα είναι κάτι που παραμένει. Και το περίκλειστο χειροτερεύει τα πράγματα ότι μονιμοποιεί τον εγκλισμό. Ήθελα να ξέρω, όταν μιλάμε για το ΝΑΤΟ και
τα λίγα, τα ελάχιστα πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να περιμένει να ασκήσει εντός του ΝΑΤΟ, τότε γιατί υπάρχει δημοτικό σχολείο που χαίρεται πάρα πολύ που θα στείλει τα παιδιά του εκδρομή εκπαιδευτική δημοτικού στο κέντρο της Νάπολης. Να μάθει τι, να μάθει πώς να σκύβει, να μάθει πώς να γονατίζει, να μάθει πώς να του πετάνε το πρόβλημα του διπλανού στο κεφάλι του, να μάθει πώς θα πολεμάει. Με καταλαβαίνετε, είναι μια ολόκληρη στάση και μια ολόκληρη νοοτροπία, η οποία αυτή η ολόκληρη νοοτροπία οφείλει με κάποιο τρόπο αυτός ο λαός να τη στηρίξει. Μας πέρασε ποτέ από το μυαλό πόσοι Τούρκοι, πόσος τούρκικος λαός είναι ενάντια σε αυτή την πολιτική? Μας πέρασε ποτέ? Το είδαμε ποτέ αυτό σαν πραγματικότητα του τι έχουμε το όντι να χωρίσουμε σε επίπεδο λαού? Αυτή τη στιγμή η Τουρκία πάει να παίξει ηγεμονικό ρόλο και παλιά ήταν, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, στο G20. Στο G20 η Τουρκία άσκησε πολιτική επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει φτιάξει, περάσαμε στην Ελλάδα από τη διπλωματία των σεισμών στη διπλωματία του μπακλαβά, ή κάνω λάθος, έτσι. Μετά πήγαμε στις κουμπαριές, μετά πήγαμε στην Ακρόπολη και τώρα φτάσαμε πού? Για πείτε μου που φτάσαμε πού. Είχαμε και τα ζεμπέκια. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να συζητάμε το ελληνοτουρκικό ανάμεσα σε τηγανόψαμα, μπακλαβά και σεισμούς. Αν σοβαρευτούμε λιγάκι, αν μελετήσουμε σοβαρότερα, αν ακουστούν τα ζητήματα αυτά, ενδεχομένως και η στάση του κόσμου απέναντι στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επαρκώς πιεστική, ώστε να μας λύσει το